Η Νεστλέ Ελλάς, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού, άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του εργοστασίου του Κορπή στο μοναστηράκι Βόνιτσας, υποδεχόμενη τους ανθρώπους των τοπικών κοινοτήτων, σε μια ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαρτίου. Παράλληλα, σε ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, καθώς και του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας Γιώργου Αποστολάκη, το εργοστάσιο επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκω σήμερα εδώ, στην ξεχωριστή εκδήλωση του εργοστασίου Κορπή, και είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί μια τοπική επιχείρηση με διεθνές σήμα παράγει, αναπτύσσεται, διαμορφώνει την τοπική οικονομία αλλά και την τοπική κοινωνία. Δίνει ευκαιρίες, απαντάει στο αύριο και τις προκλήσεις με έναν σύγχρονο τρόπο παραγωγής και υψηλής προστιθέμενης αξίας ενός από τα βασικά αγαθά του νερού. Εμείς θέλουμε βιώσιμες οικονομικές μονάδες, μονάδες που θα αξιοποιούν τα τοπικά πλεονεκτήματα, αλλά που θα έχουν ένα σημείο αναφοράς την τοπική κοινωνία, την πατρίδα, την εθνική οικονομία. Να είμαστε όλοι αισιόδοξοι όσο οι εταιρείες, οι μεγάλες αναπτυξιακές μονάδες, παραγωγικές μονάδες, είναι εδώ, παράγουν, αναπτύσσονται, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και εμείς με το πρόγραμμά μας πρέπει να είμαστε και είμαστε δίπλα τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην εκδήλωση ενημέρωσης για τις σχετικές με το νερό δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Nestlé με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του νερού. Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο φυσικό πόρο για την κοινωνική και οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη κάθε χώρας, καθώς και ένα πολύτιμο και δημόσιο κοινωνικό αγαθό, οπότε η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτωνων πόρων κρίνεται επιτακτική. Η αειφόρος ανάπτυξη, διαχείριση των υδάτωνων πόρων και η εξισορρόπηση των διαφόρων αναγκών για το νερό είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας, στον υδάτινο πλούτο, καθώς και στο θέμα των επενδύσεων της επιχείρησής σας, ο Δήμος είναι δίπλα στην εταιρεία ως προς την καλή λειτουργία και ως προς την αναβάθμιση της παραγωγής, που επηρεάζει θετικά τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Άρα, η Δημοτική Αρχή, η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι βαδίζουμε χέρι-χέρι. Κατά τη διάρκεια του ανοιχτού εορτασμού, το εργοστάσιο υποδέχθηκε περισσότερους από 200 επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στις γραμμές παραγωγής του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή, να γνωρίσουν από κοντά τις πρωτοποριακές μεθόδους που εφαρμόζει η Nestlé για την παραγωγή του και να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες της εταιρείας με στόχο την εξοικονόμηση νερού και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Με την αφορμή της εκδήλωσης, ο Διευθυντής του Εργοστασίου Σοφοκλής Αρβανιτίδης ανακοίνωσε μια σημαντική διάκριση για την εταιρεία. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σε λίγες μέρες από σήμερα το εργοστάσιο μας θα πιστοποιηθεί με ένα πιστοποιητικό, μια πιστοποίηση που ονομάζεται AWS και θα είμαστε μέσα στα πρώτα 15 εργοστάσια της Nestlé παγκοσμίως που θα έχουμε πάρει αυτό το πιστοποιητικό. Ο φορέας λοιπόν πιστοποίησης είναι ένας εξωτερικός φορέας, ο οποίος θέτει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα και προϋποθέσεις έτσι ώστε να πιστοποιηθούμε. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ λίγα εργοστάσια στον κόσμο μπορούν να αποκτήσουν αυτή την πιστοποίηση. Το εργοστάσιο μας λοιπόν απασχολεί 51 άτομα μόνιμο προσωπικό και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ευκαιρίες εποχιακής απασχόλησης σε τουλάχιστον 100 άτομα από την περιοχή μας. Ζούμε λοιπόν καθημερινά με μια πρόκληση στο εργοστάσιο μας. Πώς θα διαχειριστούμε αρτιότερα τους υδάτινους σπόρους. Και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει από το 2004 μέχρι και σήμερα να μειώσουμε κατά 62% το ποσοστό, σαν ποσοστό την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε κατά την εμφιάλωσή μας.
Πολύ πιο πρόσφατα, βέβαια, με επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταφέρει να κάνουμε εξοικονόμηση νερού της τάξης των 200.000 κυβικών, μια ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 60 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Δεν σταματάμε όμως το νερό. Η διαχείριση του πλαστικού και των συσκευασιών μας αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ήδη στις συσκευασίες που χρησιμοποιούμε είναι κατά 100% ανακυκλώσιμες. Από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε μειώσει σχεδόν 4.000 τόνους το πλαστικό που χρησιμοποιούμε στα μπουκάλια μας. Τα τελευταία 4 χρόνια επίσης έχουμε μειώσει τα υλικά συσκευασίας μας κατά 46 τόνους. Ανακύκλωση, επίσης μεγάλο κομμάτι για το εργοστάσιο μας. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ανακυκλώσει 250 τόνους υλικών, ενώ ήδη από το 2018 το εργοστάσιο μας αφήνει μηδενικό αποτύπωμα όσον αφορά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής. Όραμα μας είναι καμία από τις συσκευασίες μας, συμπεριλαμβανομένων και των πλαστικών, να μην καταλήγει σε χώρο υγειονομικής ταφής ως απόρριμα. Για να το πετύχουμε αυτό, επανασχεδιάζουμε πολλές από τις συσκευασίες των προϊόντων μας. Από το 2015 μέχρι τώρα, έχουμε μειώσει τα υλικά συσκευασίας, κυρίως σε πλαστικό, κατά 12 τόνους στην Ελλάδα. Ως το 2025, η Nestlé έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά 100% ανακυκλώσιμες και επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες σε όλα της τα προϊόντα. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, στη Nestlé υποστηρίζουμε την κυκλική οικονομία. Για παράδειγμα, μέχρι το 2025, η Nestlé Waters θα αυξήσει την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο PET στα μπουκάλια της σε ποσοστό 35%. Τέλος, στόχος μας είναι να καταφέρουμε μέχρι το 2030 να συλλέγουμε και να ανακυκλώνουμε όσα πλαστικά μπουκάλια παράγουμε.